Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ κοντά σας για ακόμη ένα βράδυ Δευτέρας, πρώτη εκπομπή του Μαΐου. Καλό μήνα κιόλας. Σήμερα Δευτέρα 8 Μαΐου, τα ξαναλέμε μετά από δύο εβδομάδες, καθώς δεν τα είπαμε την περασμένη Δευτέρα, την περασμένη Πρωτομαγιά. Μαζί σας ο Ανδρέας Λεκάκης, στα μικρόφωνα του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού του NSTV, εδώ στην Νέα Σμύρνη, σε μια εκπομπή όπου θα σας κάνουμε παρέα έτσι, για την επόμενη ώρα, όπως πάντα κάθε Δευτέρα. Και έχουμε να συζητήσουμε πολλά, γιατί τα πάντα μπαίνουν πλέον στην τελική τους ευθεία. Έχουμε να πούμε δύο λόγια για τους πολύ μεγάλους, τα πολύ μεγάλα μάτσα τελικούς που έχουμε σήμερα και έχουν ξεκινήσει κιόλας αυτή την ώρα για το πρωτάθλημα Ελλάδος, την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-offs. Έχουμε να πούμε, θα δώσουμε το περισσότερο βάρος στην σημερινή εκπομπή στα παιχνίδια που έρχονται για το Champions League, να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για την τελική τετράδα, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, ότι θα μιλήσουμε περισσότερο ότι θα πλησιάζουν οι ημιτελικοί. Οι ημιτελικοί είναι αυτή την εβδομάδα, λοιπόν, τα πρώτα παιχνίδια. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ, γιατί ο Ολυμπιακός παίζει αύριο ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, πέμπτο μάτς. Και είναι και άλλα δύο ζευγάρια που έχουν πάει σε πέμπτο παιχνίδι στα playoffs της Euroleague, και στο NBA υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε να συζητήσουμε αρκετά πραγματάκια εδώ την επόμενη ώρα μαζί παρέα. Καταρχάς, για να ξεκινήσουμε, το μεγαλύτερο γεγονός εντός των τυχών την σημερινή μέρα είναι φυσικά η διεξαγωγή της προτελευταίας αγωνιστικής των play-offs της Super League, με την αγωνία να έχει χτυπήσει κόκκινο όσον αφορά την μάχη για τον τίτλο. Υπάρχει και η μάχη για την τρίτη θέση και το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο που δίνει την ευκαιρία σε όποια ομάδα την κατακτήσει να παίξει στα προκριματικά του Europa League. Θα εξαρτηθεί βέβαια αυτό και από το αποτέλεσμα του τελικού του κυπέλου, όταν και αν γίνει αυτός, γιατί έχει περάσει από τα 1000 κύματα. Αλλά σήμερα επικεντρωνόμαστε στην προτελευταία αγωνιστική των play-offs. Πάρα πολύ μεγάλα παιχνίδια, δύο πάρα πολύ μεγάλα μάτς αυτή την ώρα διεξάγονται. Ξεκίνησαν πριν από λίγο Άρης ΑΕΚ στην Θεσσαλονίκη, στο Κλεάνθης Βικελίδης, και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο άδειο λόγω τιμωρίας Γιώργιος Καραϊσκάκης, με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ να συνεχίζουν αυτή την ισορροπία τρόμου στην οποία βρίσκονται, ισόβαθμοι στην κορυφή, με τον Παναθηναϊκό να έχει πολύ μικρό πλεονέκτημα, να έχει την ισοβαθμία με την ΑΕΚ λόγω του ότι τερμάτισε ψηλότερα από την Ένωση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, τερμάτισε δηλαδή στην πρώτη θέση της κανονικής διάρκειας πριν ξεκινήσουν τα play-offs. Σε όλα τα άλλα είναι ισόβαθμες οι δύο ομάδες, τα αποτελέσματα που έχουν φέρει στα τέσσερα παιχνίδια που έχουν παίξει φέτος, δύο ισοπαλίες και από μία νίκη. Επομένως, σε πιθανή ισοβαθμία ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που παίρνει το πρωτάθλημα. Αλλά σήμερα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν πολλά. Δεν ξέρω αν θα ξεκαθαρίσουν τα πάντα. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε πρωταθλητή από απόψε. Αυτό θα συμβεί εάν ο Παναθηναϊκός πάρει διπλό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης και η ΑΕΚ δεν καταφέρει να πάρει τίποτα από το μάτς της Θεσσαλονίκης στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αν η ΑΕΚ δηλαδή χάσει από τον Άρη και ο Παναθηναϊκός νικήσει, τότε θα πάει στο συν 3. Η διαφορά δεν καλύπτεται την τελευταία αγωνιστική, ακόμη και αν χάσει ο Παναθηναϊκός από τον Άρη και η ΑΕΚ νικήσει στο Βόλο, γιατί όπως είπαμε ο Παναθηναϊκός έχει την ισοβαθμία. Σε οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, σε οποιοδήποτε άλλο σενάριο, θα κριθεί στην τελευταία αγωνιστική το πρωτάθλημα. Βέβαια, μπορεί κάποια από τις δύο ομάδες να πάρει αβαντάζ. Για παράδειγμα, αν ο Παναθηναϊκός στραβοπατήσει στο Καραϊσκάκη, αν φέρει ισοπαλία, για παράδειγμα, ή αν χάσει. Ακόμα χειρότερα για το Τριφύλι. Και η ΑΕΚ νικήσει στη Θεσσαλονίκη, τότε γίνεται ακλόνητο φαβορί
για την κατάκτηση του τίτλου, γιατί έχει και φαινομενικά εύκολη αποστολή την τελευταία αγωνιστική η ΑΕΚ που υποδέχεται τον Βόλο την ερχόμενη Κυριακή, η τελευταία αγωνιστική. Τις τελευταίες 48 ώρες ουσιαστικά έγινε ένα πολύ μεγάλο θέμα που αφορούσε τα πολλά θετικά κρούσματα, τα κρούσματα COVID που είχε η ομάδα του Παναθηναϊκού και οδήγησαν στην αναβολή των χθεσινών αγώνων, γιατί κανονικά η αγωνιστική αυτή ήταν να γίνει χθες, Κυριακή. Ο Παναθηναϊκός δήλωσε πως δεν μπορεί να κατέβει να παίξει παιχνίδι την Κυριακή. Είχε πάρα πολλά θετικά κρούσματα, όχι μόνο σε ποδοσφαιριστές, αλλά και σε ανθρώπους του staff, του τεχνικού επιτελείου. Άγγιζαν τα 30 τα κρούσματα του Παναθηναϊκού. Η Super League συνεδρίασε, αποφάσισε πως η αναβολή θα αφορά μόνο μία μέρα, δηλαδή 24 ώρες μετά οι ομάδες θα πρέπει να είναι στο γήπεδο. 24 ώρες μετά οι ομάδες είναι στο γήπεδο και ο Παναθηναϊκός μάλιστα κατεβάζει μια δεκάδα, όπως είδα, κόντρα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, με τους βασικούς του ποδοσφαιριστές και στον πάγκο. Έχει παίχτες που έχουν πρωταγωνιστεί στη φετινή χρονιά, στη φετινή πορεία του Παναθηναϊκού. Υπήρξε τόσο μεγάλη διαφορά σε αυτή την μία μέρα, έκανε τόσο καλό η μία αυτή μέρα στον Παναθηναϊκό. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το όλο θέμα, τι ακριβώς συνέβη στην ομάδα του Τριφυλιού. Πάντως, για καλό του Παναθηναϊκού είναι ότι κατεβάζει μια πολύ δυνατή ενδεκάδα στο Καραϊσκάκη, γιατί δεν ανακοίνωσε αποστολή εχθές ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Υπήρχαν πολλά σενάρια για το πώς θα κατέβει ο Παναθηναϊκός. Θα γινόταν γνωστή η ενδεκάδα λίγη ώρα πριν τον αγώνα, όπως και έγινε. Τώρα, λίγη ώρα πριν τη σέντρα του μάτς στο Φάληρο, μάθαμε την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Υπήρχε μια συζήτηση κατά πόσο θα είναι αποδυναμωμένος ο Παναθηναϊκός. Δεν θα έχει δυνάμεις, θα παίξει με κάποιους παίκτες που είναι αναπληρωματικοί. Μια χαρά δυνατή δεκάδα κατεβάζει ο Παναθηναϊκός λοιπόν κόντρα στον Ολυμπιακό και περιμένουμε δύο πολύ δυνατά παιχνίδια. Θα δούμε και κατά πόσο ο Άρης θα μπορέσει να φανεί ανταγωνιστικός κόντρα στην ΑΕΚ την ίδια ώρα. Ο Άρης, ο οποίος έχει κλειδώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, θα παίζει στα προγραμματικά του conference όπως και πέρσι την επόμενη χρονιά. Αλλά σίγουρα θέλει και αυτός να τελειώσει όσο δυνατόν περισσότερο καλά την χρονιά. Τώρα έχουν ξεκινήσει διάφορες συζητήσεις και για το παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και κατά πόσο ο Ολυμπιακός θα θελήσει να χτυπήσει το παιχνίδι και ότι αν ο Ολυμπιακός νικήσει τον Παναθηναϊκό θα δώσει το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Από τον Ολυμπιακό ξεκαθαρίζουν πως ο στόχος της ομάδας είναι πάντα η νίκη και όπως έπαιξαν στο 100% στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην ΟΠΑΠ Αρίνα, 0-0 ήρθε το παιχνίδι σε μια αγωνιστική όπου ούτε ο Παναθηναϊκός κατάφερε να εκμεταλλευτεί το ότι δεν νίκησε η ΑΕΚ, γιατί έμεινε στο 1-1 με τον ΠΑΟΚ και συνεχίστηκε αυτό το θρίλερ μεσοβδόμαδα. Έτσι θέλουν τον Ολυμπιακό να χτυπήσουν μέχρι τέλους και το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Άλλωστε, για ένα ντέρμπι αιωνίων πρόκειται. Παρτιόνιος ο Ολυμπιακός ουσιαστικά έχει ξεμείνει από στόχους πλέον ότι δεν θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του. Δεν πάβει να είναι ένα ντέρμπι και πάντα αυτά τα παιχνίδια θα είναι πολύ δυνατά. Θα είναι ντέρμπι με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λέω ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεμείνει από στόχους γιατί ουσιαστικά ο μόνος στόχος για τον Ολυμπιακό είναι τρίτη θέση. Στη μάχη τώρα για την τρίτη θέση, για να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω, ο στόχος για τον Ολυμπιακό είναι η τρίτη θέση. Βέβαια και να την κατακτήσει, εάν ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το κύπελο, εάν γίνει αυτός ο τελικός που έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, όλη την Ευρώπη, όλη την επαρχία, την ελληνική και δεν έχουν βρει ακόμη οι άνθρωποι της ΕΠΟ λύση. Μάλιστα σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να γίνει και χωρίς κόσμο. Βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Εάν και όποτε γίνει λοιπόν αυτός ο τελικός, εάν ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το κύπελο, ακόμη και να έχει τερματίσει τρίτος Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ παίρνει το καλό εισιτήριο για το Europa League και ο Ολυμπιακός παίζει το Conference. Επομένως, ο Ολυμπιακός σε αυτές τις δύο τελευταίες αγωνιστικές των Playoffs παίζει για το γόητρο, για την ιστορία του και για την τρίτη θέση που υπό προϋποθέσεις θα του δώσει το εισιτήριο για τη δεύτερη τάξη Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση. Τώρα, για τη μάχη αυτή της τρίτης θέσης, ο Ολυμπιακός είναι στο συν 3 από τον ΠΑΟΚ. Εάν ο ΠΑΟΚ, βάζω ένα υποθετικό σενάριο, νικήσει σήμερα τον Βόλο και ο Ολυμπιακός χάσει από τον Παναθηναϊκό, οι δύο ομάδες ισοβαθμούν. Ο Ολυμπιακός έχει την ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ, γιατί του έχει βάλει ένα γκολ παραπάνω στα μεταξύ τους παιχνίδια. Έχουν μια ισοπαλία μεταξύ τους μέχρι στιγμής, 3 μάτς έχουν παίξει. Έχει μια νίκη ο Ολυμπιακός 3-1 στα play-off και έχει μια νίκη ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη με 2-1.
Και όλα θα κρυθούν στην Τούμπα, όπου εάν οι ομάδες πάνε ισόβαθμες, ο Ολυμπιακός θα πάει για δύο αποτελέσματα, ο ΠΑΟΚ θα θέλει μόνο την νίκη. Εάν ο Ολυμπιακός διατηρήσει το συν 3 από τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να νικήσει με πάνω από ένα γκολ διαφορά τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και ούτω καθεξής. Αυτά είναι σενάρια που θα μας απασχολήσουν όταν θα έχουμε την τελευταία αγωνιστική της Super League. Αυτές είναι οι εκκρεμότητες λοιπόν μέχρι στιγμής στα play-off Super League. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το ποια ομάδα θα κατακτήσει τον τίτλο. Και ξαναλέω ότι υπάρχει ένα σενάριο που δίνει σε μια ομάδα τον τίτλο από σήμερα και αυτή είναι ο Παναθηναϊκός, η ομάδα, αλλά πιθανότατα μπορεί να έχουμε πρωταθλητή στα τελευταία λεπτά, να κρυφθεί ο τίτλος στα τελευταία λεπτά της σεζόν, δηλαδή την ερχόμενη Κυριακή. Θα δούμε. Πάντως, γεγονός είναι ότι με όλα τα στραβά του και τα ευτράπελά του, το πρωτάθλημα μας φέτος είναι το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων ετών. Μέχρι ένα σημείο το διεκδίκησαν τέσσερις ομάδες, θυμίζω, μετά οι τέσσερις γίνανε δύο. Αλλά ακόμα και αυτή η συγκλονιστική μάχη μεταξύ Παναθηναϊκού ΑΕΚ νομίζω ότι τους υγιείς τουλάχιστον φιλάθλους τους κρατάει καθυλωμένους και αναμένει να τους κρατήσει μέχρι την τελευταία στιγμή. Αφορά τώρα τα play-outs της Super League, είχαμε ήδη τη μία ομάδα που υποβιβάστηκε, αυτή είναι ο Λεβαδιακός, ο οποίος αποχαιρέτησε την κατηγορία πριν από λίγες ημέρες. Η δεύτερη ομάδα, η ομάδα που θα ακολουθήσει την ομάδα της Βιωτίας στην Super League 2, θα αποφασιστεί την τελευταία αγωνιστική των play-outs και θα παιχτεί η θέση ανάμεσα στον Ιωνικό και στη Λαμία σε ένα μάτς τελικό στη Νεάπολη, με τον Ιωνικό να θέλει μόνο την νίκη για να μείνει στην κατηγορία και την ομάδα της Βιωτίας να πηγαίνει για δύο αποτελέσματα ώστε να συνεχίσει αυτή στην κορυφαία κατηγορία και του χρόνου. Πάρα πολύ μεγάλο μάτς στη νίκη, τελευταία αγωνιστική των play-outs. Λεβαδιακός ήδη στην Β' Εθνική, Ιωνικός ή Λαμία τον ακολουθούν. Έτσι έχει διαδικασία και σε αυτό το κομμάτι του ταμπλό φέτος στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Πριν επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο, πάμε λίγο να αλλάξουμε σε μπάσκετ, γιατί βλέπουμε πολύ μεγάλα παιχνίδια στα play-off της EuroLeague στη φάση των 8, λίγο πριν το Final Four στο Kaunas της Λιθουανίας. Πολύ μεγάλες σειρές, πραγματικά, τουλάχιστον οι τρεις από τις τέσσερις και φυσικά μην ξεχνάμε ότι αύριο στις 9.30 στο ΣΕΦ, στο κατάμεστο ΣΕΦ, να πούμε πως οι φίλοι του Ολυμπιακού εξάντλησαν τα εισιτήρια μέσα σε 9 λεπτά.
Οι Ερυθρόλευκοι δίνουν το πιο σημαντικό φετινό τους ευρωπαϊκό παιχνίδι μέχρι το επόμενο, κόντρα στην Φενέρμπαχτσε, σε μια σειρά που έχει πάει σε πέμπτο μάτς, με τις δύο ομάδες ισόπαλες 2-2, να έχουν κάνει από ένα break στην έδρα των αντιπάλων τους και όλα θα κρυθούν στο φαλυρικό γήπεδο αύριο το βράδυ. Ο Ολυμπιακός νίκησε στο πρώτο παιχνίδι τη Φενέρ στο ΣΕΦ, έχασε δύο μέρες αργότερα σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες με τη Φενέρ να κάνει το break. Για να μην πάει σειρά σε πέμπτο παιχνίδι έπρεπε ο Ολυμπιακός να πάρει δύο νίκες στην πόλη. Είχαμε στο τρίτο παιχνίδι το μυθικό τρίποντο του Κώστας Λούκα, πραγματικά με 3,9-8 δευτερόλεπτα να απομένουν και τον Ολυμπιακό να έχει την τελευταία επίθεση, να είναι πίσω με 2. Έβαλε ένα απίστευτο τρίποντο ο Σλούκας, που νομίζω θα μνημονεύεται για χρόνια, άσχετα με το πώς θα καταλήξει η φετινή ευρωπαϊκή σεζόν της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού. Μάλιστα ήταν και μια φάση η οποία ξετρέλανε τους σχολιαστές ανά τον κόσμο, πραγματικά. Ακούσαμε την περιγραφή σε όλες τις γλώσσες, σε γαλλικά, σε αγγλικά, παντού. Και δικαίως, γιατί νομίζω είναι ένα από τα καλάθια της διοργάνωσης, μπορεί να είναι και το πιο σημαντικό καλάθι της διοργάνωσης. Αυτό θα εξαρτηθεί από την τελική έκβαση της φετινής χρονιάς του Ολυμπιακού. Δυστυχώς όμως ο Ολυμπιακός, παρά την πολύ μεγάλη νίκη του στο Game 3, δεν τελείωσε τη σειρά, δεν τελείωσε την υπόθεση πρόκριση στο Final Four στην πόλη. Έχασε από την Φενέρ στο τέταρτο παιχνίδι. Η Φενέρ έτσι κι αλλιώς ήταν με την πλάτη στον τοίχο, έπρεπε οπωσδήποτε να πάρει αυτό το μάτς για να στείλει τη σειρά πάλι πίσω στο Φάληρο. Και τελικά οι δύο ομάδες θα τα πούνε σε πέμπτο μάτς αύριο. Είναι η δεύτερη χρονιά σερί που σειρά του Ολυμπιακού στα play-off της EuroLeague πηγαίνει σε πέμπτο μάτς. Θυμίζω ότι και πέρσι οι Ερυθρόλευκοι τη Μονακό στο πέμπτο παιχνίδι την πέρασαν σε ένα μεγάλο μάτς κόντρα στους Γάλλους, που είχαμε πάλι τέτοια εποχή και έφερε την νίκη για τον Ολυμπιακό και την πρόκριση στο Final Four, όπου εκεί ουσιαστικά αποχαιρέτησε τον τελικό λόγω ενός φοβερού σουτ τριπόντου του Μίσιτς της ΕΦΕΣ για να πάρει η ΕΦΕΣ το δεύτερο συνεχόμενο της Ευρωπαϊκό. Οι φίλοι του Ολυμπιακού ελπίζουν να ζήσουν κάτι αντίστοιχο και φέτος όσον αφορά την πρόκριση στο Game 5. Πάντα τα πέμπτα παιχνίδια είναι ιδιαίτερα, όλες αυτές οι σειρές είναι ιδιαίτερες. Οι παίκτες του Ολυμπιακού πάντως είναι ετοιμοπόλεμοι. Υπήρχε ένα θέμα με τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος δεν είχε προπονηθεί στις τελευταίες ημέρες, αλλά με δηλώσεις του Μπαρτζόκα σήμερα ξεκαθάρισε την κατάσταση. Ο προπονητής του Ολυμπιακού θα είναι διαθέσιμος και ο αρχηγός των Πειραιωτών για αυτό το πολύ μεγάλο μάτς. Είναι ένα παιχνίδι άλλωστε που κανείς δεν θέλει να χάσει. Έστω και να μην είναι στο 100%, και ελπίζουμε να έχουμε και φέτος μια ελληνική ομάδα στο Final Four, να έχει και πάλι η Ελλάδα εκπρόσωπο στις 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και ο Ολυμπιακός να καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της Φενέρ στο 5ο παιχνίδι. Έλεγα και πριν ότι έχουμε απίστευτες σειρές σε αυτά τα play-off της EuroLeague. Αν εξαιρέσει κανείς το ζευγάρωμα της Μπαρτσελώνα με τις Αλγκύρης, όπου η Μπαρτσελώνα σκούπισε τους Λιθουανούς με ένα 3-0, νίκησε 91-69 στο πρώτο παιχνίδι της, νίκησε 89-81 στο δεύτερο, στα δύο πρώτα στο Παλαιό Μπλαουγκράνα, και νίκησε και στη Λιθουανία με 66-77 για να επιστρέψει μετά από λίγες μέρες στο ίδιο γήπεδο την Μπαρτσελώνα για το Final Four. Έγινε η πρώτη ομάδα, η ομάδα του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους, που προκρίνεται στο Final Four. Δεν κατάφερε η Ζάλγκυρης, έτσι κι αλλιώς ήταν το outsider κόντρα στην Μπαρτσελώνα, να πάρει μέρος στο τουρνουά στην τελική τετράδα ως οικοδέσποινα. Και περιμένει η Μπαρτσελώνα τώρα, έχοντας τοποθετηθεί στον έναν ημιτελικό, τις άλλες τρεις ομάδες. Η μία θα βγει από το αυριανό Game 5 του Ολυμπιακού με τη Φενέρ, όπως είπαμε, και σε πέμπτο παιχνίδι έχουν πάει και τα άλλα δύο ζευγάρια, αυτό της Μονακό με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και της Ρεάλ με την Παρτιζάν, που είναι και το πιο επεισοδιακό. Η Μονακό έχασε το πρώτο της παιχνίδι από τη Μακάμπι. Η Μακάμπι έκανε τον break με το καλημέρα στη Γαλλία, νίκησε με 67-79 το πρώτο μάτς. Απάντησε η Μονακό στο δεύτερο μάτς στην έδρα της με 86-74. Η σειρά ήταν στο 1-1 και μεταφερθήκαμε στο Γιάντε Λιάου, στην καυτή έδρα της Μακάμπι, εκεί όπου η Μονακό
με 78-83 έκανε το 1-2 και η Μακάμπη με ένα εντυπωσιακό 104-69 ισοφάρισε ξανά τη σειρά και θα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι στη Γαλλία. Η Μονακό θέλει να καταφέρει αυτό που δεν έκανε πέρυσι ουσιαστικά στο Στέρις Ολυμπιακός, να μπει στο Final Four, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά και η Μακάμπη έχει και τη φανέλα, έχει και τη δυνατότητα να πάει να νικήσει ξανά στην Γαλλία Τετάρτη αυτό το match και να είναι στο Final Four και αυτή. Και φυσικά υπάρχει και το Real Partizan, και τι δεν έχει γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Μας έχουν χαρίσει απίστευτες σειρές οι δύο ομάδες, απίστευτο μπάσκετ έχουμε δει. Μελανό σημείο βέβαια για την ιστορία της διοργάνωσης και για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, η κλωτσοπατινάδα και οι μπουνιές που παίχτηκαν στο τέλος του δεύτερου αγώνα, που δεν τέλειωσε και ποτέ ουσιαστικά ο δεύτερος αγώνας, και οι πολλές τιμωρίες που έδωσε η πειθαρχική επιτροπή της EuroLeague, με κορυφαία αυτή του Γιαμπούσελε, ο οποίος σε μια κίνηση κάτς ξάπλωσε στο παρκέ τον Έξουμ και παραλίγο να του προκαλέσει και πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό του Αυστραλού, ο οποίος ευτυχώς είναι καλά. Γιαμπούσελε δεν θα παίξει στη συνέχεια της διοργάνωσης με τη Real. Έφαγε 5 αγώνες και ήταν και χάδι η ποινή, μπορούμε να πούμε, για αυτό που έκανε. Αλλά εάν απομονώσουμε αυτό το γεγονός, αν το εξαιρέσουμε και επικεντρωθούμε μόνο στο μπάσκετ, έχουμε δει απίστευτα πράγματα από τις δύο ομάδες. Την Παρτιζάν να νικάει στο πρώτο παιχνίδι με τρίποντο του Πάντερ στο φινάλε, 87-89, τρίποντο buzzer beater. Να κατατροπώνει η Βασίλισσα στο δεύτερο παιχνίδι, τελικό σκορ 80-95 στο παιχνίδι που δεν έληξε ποτέ, που προαναφέραμε. Αλλά τη Ρεάλ, και καμιά φορά εδώ φαίνεται η πολύ βαριά φανέλα που έχει η Ρεάλ και στο μπάσκετ, να απαντά με δύο νίκες μέσα στο Βελιγράδι, να δείχνει ψυχή πρωταθλήτριας και να μην επιτρέπει στην Παρτιζάν να πάρει την πρόκριση μέσα στην έδρα της. Νίκησε με 80-82 σε ένα μεγάλο θρίλερ στο τρίτο παιχνίδι και με 78-85 στο τέταρτο παιχνίδι. Και έτσι η σειρά επιστρέφει στη Μαδρίτη για πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι, και αυτό την Τετάρτη. Να πούμε πως όποια ομάδα περάσει από το Μονακό Μακάμπι Τελ Αβίβ θα παίξει με τον νικητή του Ολυμπιακού Φενέρ στα ημιτελικά του Final Four. Επομένως, ο Ολυμπιακός, αν περάσει, περιμένει να δει αν θα έχει Μονακό ή Μακάμπι αντίπαλό του στο Final Four για αρχή. Και η Μπαρτσελόνα περιμένει τον νικητή του Real Partizan. Μπορεί να έχουμε και μπασκετικό κλάσικο εδώ. Κάτι τελευταίο που θέλω να πω πριν φύγουμε από την EuroLeague είναι ότι έχει επιστρέψει λίγο μια κουβέντα που έχει να κάνει με το αν θα πρέπει να καταργηθούν τα Final Four και να έχουμε σειρές που να κρίνονται και στις τρεις νίκες μέχρι το φινάλε, δηλαδή να έχουμε ημιτελικούς τελικούς όπως γίνεται και στο NBA. Βέβαια στο NBA κρίνονται στις τέσσερις νίκες, αλλά κάτι παρόμοιο δηλαδή και στην Ευρώπη. Και αυτή η κουβέντα έχει προκύψει από το γεγονός ότι έχουμε δει φοβερά παιχνίδια, ειδικά φέτος στις σειρές των play-off. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ πιο δίκαιο και καλύτερο να κρίνονται οι ευρωπαϊκοί τίτλοι στο μπάσκετ έτσι, γιατί οι ομάδες δίνουν 34 παιχνίδια στην κανονική διάρκεια, παλεύουν όλη τη χρονιά να πάρουν ένα πλεονέκτημα έδρας για τα play-off. Μπορεί να δούμε μια ομάδα, παραδείγματος χάρη τον Ολυμπιακό που τερμάτισε στην πρώτη θέση, να κάνει φοβερή σεζόν και για ένα σουτ, για ένα κακό βράδυ στο Final Four, να χάνει τη δυνατότητα να διεκδικήσει το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Δεν είναι κάτι που θα το δούμε άμεσα. Λογικά η πολιτική των Final Four θα συνεχίσει, γιατί είναι κατανοητό πως η EuroLeague το βλέπει σαν μια μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ κάθε χρόνο, και έτσι είναι. Αλλά ίσως στο μέλλον θα έπρεπε να σκεφτούν οι διοργανωτές να καθιερώσουν σειρές best of five, σειρές που κρίνονται στις τρεις νίκες μέχρι το τέλος, αν βγαίνει βέβαια και το καλεντάρι, δηλαδή να έχουμε εκτός από τις προημιτελικές φάσεις και την ημιτελική φάση και την τελική φάση να κρίνεται στις τρεις νίκες.
Και τώρα οι τέσσερις τους πλέον έχουμε μπει στην τελική ευθεία και μιλάω φυσικά για το Champions League που ξεκινάνε τα ημιτελικά αύριο, οι πρώτοι αγώνες των ημιτελικών. Τέσσερις ομάδες έμειναν πλέον στη μάχη για την κατάκτηση του Champions League τη σεζόν 2022-2023. Τέσσερις ημιφιναλίστ που συνεχίζουν να ονειρεύονται πως θα σηκώσουν το τρόπαιο στον ουρανό της Κωνσταντινούπολης το βράδυ της 10ης Ιουνίου που έχει οριστεί ο τελικός. Δύο από αυτές βρίσκονταν και πέρσι στα ημιτελικά και έπαιξαν μάλιστα και μεταξύ τους, όπως θα γίνει και φέτος. Οι άλλες δύο θα αγωνιστούν σε αυτή τη φάση μετά από πολύ καιρό και η παρουσία τους μάλιστα μέχρι εδώ σηματοδοτεί και τη δυναμική επιστροφή τους στο ευρωπαϊκό προσκήνιο. Έχοντας περάσει την μεταξύ δύσκολα χρόνια με μέτριες πορείες. Η μία από τις τέσσερις έχει κάνει συνήθεια την κατάκτηση του τροπαίου, πόσο μάλλον την παρουσία σε ημιτελικούς. Η άλλη ψάχνει τρόπο να εκπληρώσει τον εδώ και χρόνια διακαή της πόθο, που είναι η κατάκτηση του Champions League και δείχνει φέτος πιο έτοιμη από ποτέ. Ενώ για τις άλλες δύο η παρουσία στο τελικό και πολύ περισσότερη κατάκτηση, δεν το συζητάμε, θα αποτελεί κάτι το εντελώς απροσδόκητο, αφού κανένας δεν το περίμενε στην αρχή της χρονιάς. Real Madrid, λοιπόν, Manchester City, Milan και Inter είναι η τετράδα της φετινής διοργάνωσης και πάμε να δούμε κάποια δεδομένα για τις τέσσερις semi-finalist. Αύριο έχουμε το πάρα πολύ μεγάλο match Real εναντίον Manchester City στο Santiago Bernabeu. Οι δυο τους ξεπέρασαν με ευκολία τα εμπόδια των Chelsea και Bayern αντίστοιχα στα πρώιμη τελικά. Η Real πήρε δύο νίκες με 2-0 κόντρα στην Chelsea, η Manchester City νίκησε με 3-0 την Bayern στο Etihad. Αυτό ήταν το κλειδί για την πρόκριση. Έφερε στη συνέχεια μια ισοπαλία στο Μόναχο και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Πέρσι στην ίδια φάση τα ξαναείπαν οι δυο τους και όχι απλά τα ξαναείπανε, αλλά μας χάρισαν δύο επικές αναμετρήσεις, δύο απίστευτα παιχνίδια, αφού τόσο το χορταστικό 4-3 του Etihad, όσο και η απίστευτη ανατροπή της Real με το 3-1 του Μπερναμπέου στη Revanche θα μείνουν στην ιστορία του Champions League. Είναι παιχνίδια που θα μείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη μας στην διοργάνωση. Με τη φοβερή εκεί ανατροπή της Real, με τη City να είναι μπροστά 0-1, τη Real στο τέλος να ανατρέπει το σκορ σε 2-1, να πηγαίνει στην παράταση του παιχνίδι και εκεί να νικάει 3-1 με το πέναλτι του Benzema η Real και να παίρνει την πρόκριση στο τελικό, να την αρπάζει ουσιαστικά μέσα από τα χέρια της City. Τα έχουν ξαναπεί στα ημιτελικά τη σεζόν 2015-2016 οι δύο ομάδες, όπου και εκεί είχε περάσει η Real με ένα γκολ του Bale που έκρινε την αναμέτρηση. 1-0 στον Bernabeu, 0-0 στο Etihad. Ενώ το 2020 τα είχαν πει στη φάση των 16, ήταν η σεζόν του κορονοϊού και της μεγάλης απόστασης των πρώτων παιχνιδιών με τους επαναληπτικούς στη φάση των 16. Είχαν βγει οι πολίτες νικητές στα διπλά μάτς και πέρασαν για να αποκλειστούν στο Final Eight στη συνέχεια από τη Λιόν στα πρώιμη τελικά. Αρχικά για τη Real Madrid, είναι η αδιαφυσβήτητη κυρίαρχος διοργάνωσης, αυτό το γνωρίζουμε. Ξέρει όσο καμία άλλη το δρόμο για την επιτυχία. Συχνά κάνει την κατάσταση του Ευρωπαίου να φαίνεται σαν το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Είναι η ομάδα που έχει το know-how, που ξέρει πολύ καλά, όπως είπαμε, το δρόμο. Προερχόμενη πέρσι από την επικότερη πιθανότητα κατάκτησης Champions League που έχει καταφέρει ποτέ ομάδα. Η αλήθεια είναι, αν δει κάποιος την πορεία της Real και την εξετάσει και θυμηθεί πώς πέραν η Real όλα τα εμπόδια πέρσι, πώς πήρε και τον τελικό στο Παρίσι, νομίζω ότι θα συμφωνήσει πως δεν έχει δει πιο επική κατάκτηση της Champions League ομάδας, ενώ όλη την πορεία συνολικά, δεν μιλάω μόνο για τον τελικό, γιατί φυσικά υπάρχει το τρανό παράδειγμα της Liverpool στην πόλη το 2005. Η Real εξασφάλισε και φέτος την παρουσία της τουλάχιστον στα ημιτελικά. Είναι χαρακτηριστικό πως από τη σεζόν 2010-11 και μετά, τη χρονιά δηλαδή που έσπασε και το αρνητικό ρεκόρ των 6 συνεχόμενων αποκλεισμών στη φάση των 16, η Real μετρά 11 παρουσίες σε ημιτελικά μέσα σε 13 χρόνια. Αυτό θα πει η συνέπεια. Ενώ σε 5 περιπτώσεις μάλιστα από αυτές τις 11 κατάφερε να προκριθεί στο τελικό και να πάρει και το κύπελο σε μια εντυπωσιακή, αν μη τι άλλο, επίδοση. Φέτος μπορεί να μην έχει αποφύγει τα σκαμπανεβάσματα, άλλωστε αυτά είναι που τις κόστησαν και το πρωτάθλημα, το οποίο πάει στην αγκαλιά της Μπαρτσελόνα όπως όλα δείχνουν. Όμως τα Knockout Champions League για ακόμη μια φορά ήταν αυτή που έπρεπε και πέτυχε δύο άνετες και εμφαντικές προκρίσεις απέναντι στη Liverpool και στην Chelsea, δύο ομάδες που είναι προβληματικές όλη τη χρονιά. Τώρα προς το τέλος η Liverpool έχει ανακάμψει και χτυπάει τετράδα, αλλά η Real ήταν ανώτερη τους σε όλα τα παιχνίδια που έπαιξε.
με αυτές τις δύο ομάδες φέτος. Έχει φυσικά σε εξαιρετική κατάσταση το δίδυμο της περσινής επιτυχίας, τον Καρίμ Μπεντζεμά, τον κάτοχο της μπάλας, ο οποίος μπορεί να μην διανύει την εξαιρετική περσινή του σεζόν, όταν είχε βάλει 15 γκολ στο Champions League. Όμως φαίνεται πως έχει φορμαριστεί την κατάλληλη στιγμή. Έχει πετύχει και τα 4 μέχρι στιγμής τερματά του στη διοργάνωση στα knockout. Έχει αυτό στα σκαμπανεβάσματά του, αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα τραυματισμών. Αλλά στα μεγάλα παιχνίδια συνήθως είναι εκεί για τη Real. Ενώ ο Vinicius είναι ένας παίκτης με απίστευτη βελτίωση τα τελευταία 2 χρόνια. Θεωρείται πλέον από τους κορυφαίους εξτρέμ παγκοσμίως. Και είναι και από τους πιο επιδραστικούς παίκτες που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Αρκεί να αναφέρουμε απλώς πως στο φετινό Champions League είναι πρώτος σκόρ της Real με 6 γκολ και πρώτος γενικά σε assist στη διοργάνωση. Και επίσης πρώτος και σε άλλες στατιστικές κατηγορίες όπως ντρίπλες, κουβαλήματα μπάλας, ενέργεια στη μεγάλη περιοχή. Κάτι που δείχνει πόσο σημαντικό είναι πλέον για το παιχνίδι της Real Madrid ο Βραζιλιάνος Extreme. Και επίσης έχει είτε γκολ, είτε assist, είτε και τα δύο μαζί σε 9 τα 10 φετινά του παιχνίδια στη διοργάνωση. Και στο παιχνίδι που δεν είχε ούτε γκολ ούτε assist, δεν είχε ξεκινήσει βασικός, είχε μπει ως αλλαγή. Στα παιχνίδια όλα που έχει ξεκινήσει βασικός, έχει προσφέρει είτε δημιουργικά, είτε εκτελεστικά, είτε και με τους δύο τρόπους σε απίστευτη επίδοση για τον Vinicius. Ο οποίος έκανε φοβερό παιχνίδι και στον τελικό του κυπέλου με τη Real να κατακτά το κύπελο με 2-1 κοντρά στον Σασούνα, με δύο φάσεις που έφτιαξε ο Vinicius και κατέληξαν σε δύο γκολ του Ροντρίγκο. Πρώτο κύπελο για τη Real μετά το 2014 και εκείνο τον τελικό κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο Μεστάγια με την φοβερή κούρσα του Μπέιλ. Φυσικά υπάρχει και διαρκής πρόοδος και άλλων νεαρών παιχτών της Real, όπως ο Βαλβέρδε, όπως ο Ροντρίγκο, τον αναφέραμε προηγουμένως. Διψήφιο νούμερο γκολ και οι δύο σεζόν φέτος. Ο Καμαβιγκά που προσφέρει τόσο ως αριστερό μπακ όσο και ως εσωτερικός χαφ. Μόντριτς Κρός, οι οποίοι όπως όλα δείχνουν θα ανανεώσουν για άλλη μια χρονιά, σαν το παλιό καλό κρασί. Και ο Κουρτουά φυσικά φοβερός πάντα καταπνεστία. Και φυσικά έχει τον κορυφαίο τεχνικό στην ιστορία της διοργάνωσης, τον Κάρλο Αντσελότη, με 4 κατακτήσεις, δεν έχει κάνει άλλες περισσότερες. Είναι στοιχεία αυτά που μοιάζουν να είναι εχέγγυα για έναν ακόμη ευρωπαϊκό θρίαμβο. Όμως τίποτα δεν είναι απλό και φέτος για τη Real. Θα πρέπει να περάσει και τρίτο εμπόδιο ομάδας της Premier League φέτος και είναι το πιο ψηλό, το πιο δύσκολο απ' όλα. Και πάμε στη Manchester City. Αν κάποιος μπορεί να κλείσει στη Real το δρόμο για το 15ο ευρωπαϊκό κύπελο φέτος, αυτή φαίνεται να είναι η Manchester City του Pep Guardiola. Και ναι, μπορεί η ίδια κουβέντα να γινόταν και πέρσι, προτού οι μερέγχες αρπάξουν την πρόκριση μέσα από τα χέρια των πολιτών, που ακόμη μια φορά πέρσι λύγησαν από την πίεση. Η διαφορά φέτος όμως, και μαζί και η μεγάλη ελπίδα των πρωταθλητών Αγγλίας να πάρουν επιτέλους αυτό το κύπελο που το κυνηγούν τόσα χρόνια, έγκυται σε ένα και μόνο όνομα, και αυτό δεν είναι άλλο από τον Erling Haaland, ο εξωγήινος νορβηγός striker. Μοιάζει να ήταν το κομμάτι από το puzzle που έλειπε για την City και έχει βαλθεί και όλα στην παρθενική του χρονιά στο σύλλογο να τον οδηγήσει στο πρώτο Champions League της ιστορίας του. Έχει 12 γκολ μέχρι στιγμής στην διοργάνωση. Είναι ο πρώτος σκόρερ. Είναι η τέταρτη καλύτερη επίδοση παίχτη σε μια χρονιά όσον αφορά τα γκολ στο Champions League. Ενώ στην Premier League έχει φτάσει στα 35 γκολ και εκεί έχει ήδη σπάσει το ρεκόρ. Είναι ο παίχτης με τα περισσότερα γκολ σε μια χρονιά στην Premier League. Έχοντας ξεπεράσει μάλιστα τα 34 γκολ των Andy Cole και Alan Shearer, οι οποίοι τα είχαν πετύχει σε σεζόν 42 παιχνιδιών και όχι 38. Για να καταλάβουμε τι εξωπραγματικές επιδόσεις έχει σημειώσει φέτος ο Haaland. Είναι ήδη ο παίκτης με τα περισσότερα γκολ σε μια σεζόν για αγγλική ομάδα, σε όλες τις διοργανώσεις. Τα 51, αν δεν κάνω λάθος, έχει φτάσει. Και στο Champions League φυσικά αποκορύφωμά του τα 5 γκολ που πέτυχε στο μάτς με τη Λειψία σε ένα μόνο παιχνίδι και έπιασε το ρεκόρ των Μέση και Λουίζ Αντριάνο με τα περισσότερα τέρματα σε ένα μάτς Champions League. Και αν δεν τον έβγαζαν εξήγητα ο Γκουαρδιόλα νωρίς το παιχνίδι, μπορεί να το έσπαγε και αυτό το ρεκόρ βάζοντας ένα ακόμη. Ο Χάλαντ λοιπόν είναι ο παράγοντας που δίνει ακόμη μεγαλύτερη όθηση σε μια ήδη εξαιρετική ποδοσφαιρική μηχανή όπως είναι αυτή η City του Pep. Η οποία εκτός των άλλων είναι και πολύ συνεπής αμυντικά φέτος στο Champions League. Έχει δεχθεί μόλις 4 γκολ στο Champions League φέτος. Η City που κάνει τη δική της προσπάθεια να πάρει και ένα ακόμη πρωτάθλημα στην Αγγλία.
Και φυσικά εντάξει, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για την ποιότητα της City με τον Γκρίλις, με τον Μπερνάρντο Σίλβα, με τον De Bruyne, τον απίστευτο De Bruyne, τον Μαχρέζ. Ένα γεμάτο οπλοστάσιο που τώρα και με την προσθήκη του Χάλαντ δείχνει έτοιμο όσο ποτέ για την κατάκτηση του Champions League. Όμως έχει μπροστά της ένα τεράστιο τεστ χαρακτήρα με την Real τώρα, αύριο και την επόμενη εβδομάδα. Πέρσι δεν πέρασε τις εξετάσεις. Να δούμε τι θα γίνει φέτος. Τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι έχει αποκλειστεί με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο και αυτό δημιουργεί ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στο συγκρότημα του Pep Guardiola. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό για τη City σε αυτά τα δύο παιχνίδια με τη Real, το πώς θα διαχειριστεί αυτή την πίεση. Είναι δεδομένο πως η πίεση θα είναι με το μέρος της City. Η Real ξέρει άλλωστε το δρόμο, το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, θα είναι περισσότερο άνετη. Όλα δείχνουν City, όλοι λένε City, αλλά η Real είναι πάντα Real και δεν το έχει σε τίποτα να διαψεύσει και πάλι όλα τα προγνωστικά. Το σίγουρο είναι ότι θα μας χαρίσουν δύο πολύ μεγάλες αναμετρήσεις αυτές οι δύο ομάδες. Όπως πολύ μεγάλες αναμετρήσεις θα μας χαρίσουν και οι δύο ομάδες του Μιλάνου. 20 χρόνια μετά την τελευταία φορά που βρέθηκαν αντιμέτωπες σε ημιτελικά Champions League, Μίλαν και Ίντερ, μετά το 2002-2003, και 18 χρόνια μετά από την τελευταία φορά που γενικά τα είπαν στη διοργάνωση του Champions League, στην προημιτελική φάση της σεζόν 2004-2005, μεταφέρουν ξανά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο την κόντρα τους. Το 2003 είχαμε δύο κλειστά μάτς. Η Μίλαν είχε περάσει χάρη στο εκτός έδρας γκολ, όσο ξύμορο και αν είναι αυτό, επειδή μοιράζονται την ίδια έδρα οι δύο ομάδες. Είχε περάσει τότε στον τελικό του Μάντσεστερ, όπου είχε πάρει σε έναν άλλο ιταλικό εμφύλιο στα πέναλτι το τρόπαιο κόντρα στην Γιουβέντους. Και το 2005 έμεινε στην ιστορία η μεταξύ τους αναμέτρηση, μεταξύ τους αναμετρήσεις για τα επεισόδια που έγιναν. Είχε νικήσει 2-0 η Μίλαν στο πρώτο παιχνίδι. Και στον επαναληπτικό τα επεισόδια που προκάλεσαν οι οπαδοί της Ίντερ και η φωτοβολίδα που είχε πέσει τότε, αν θυμάστε, πάνω στον Ντίντα, οδήγησαν σε διακοπή το μάτς και έδωσαν άλλη μια νίκη στη Μίλαν, αυτή τη φορά στα χαρτιά, μαζί και την πρόκριση στην επόμενη φάση, όπου και τότε η Μίλαν είχε φτάσει μέχρι τον τελικό, αλλά είχε χάσει με απίστευτο τρόπο, με εκείνη την φοβερή ανατροπή, στο Κεμάλ Ατατούρκ απέναντι στην Λίβερπουλ. Στο Κεμάλ Ατατούρκ που θέλει να βρεθεί ξανά η Μίλαν, άσχετα αν δεν έχει τις καλύτερες αναμνήσεις, αφού εκεί θα γίνει και ο φετινός τελικός. Σίγουρα εξιτάρει όχι μόνο στους άλλους φιλάθλους, αλλά και όλους τους φιλάθλους ανά τον κόσμο, το ότι θα έχουμε ξανά Derby della Madonnina, όπως λέγεται η Μιλανέζικη κόντρα, σε επίπεδο Champions League. Καταρχάς να πούμε πως η παρουσία τριών ιταλικών ομάδων στα προημιτελικά του Champions League και δύο στα ημιτελικά, και δεδομένα μιας στον τελικό, αποτελεί πολύ θαρρυντικό στοιχείο για το ιταλικό ποδόσφαιρο σε μια εποχή που το καμπιονάτο δείχνει να έχει χάσει πολύ από τη λάμψη του, όταν άλλες δεκαετίες μάζευε την αφρόκρεμα, και σε μια εποχή μάλιστα που και η εθνική ομάδα προσπαθεί να συνέλθει από τις συνεχόμενες αποτυχίες να μην περάσει στα τελικά των παγκοσμίων κυπέλων και αστεύθηκε ενδιάμεσα πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και δεν είναι μόνο η καλή πορεία των Νάπολη, Μίλαν και Ίντερ. Νάπολη παρεμπιπτόντως πανηγυρίζει εδώ και λίγες μέρες το πρώτο του σκουντέτο μετά το 1990 και στήθηκε μια φαντασμαγορική γιορτή χθες στον Ιταλικό Νότο και δικαίως, αφού ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία η κατάκτηση του πρωταθλήματος για την Νάπολη στη μετά Μαραντόνα εποχή για πρώτη φορά μετά το 1990. Αλλά η Ιταλική παρουσία έχουμε και στις άλλες ευρωπαϊκές οργανώσεις. Έχουμε την παρουσία της Γιουβέντους και της Ρώμα στα ημιτελικά του Europa League και την παρουσία της Φιωρεντίνα στα ημιτελικά του Conference. Μην το ξεχνάμε, έρχονται και αυτά τα μάτς την Πέμπτη, τα πρώτα μάτς των ημιτελικών. Το άλλο στοιχείο που έχει ενδιαφέρον να σταθούμε είναι ότι η παρουσία των Μίλαν και Ίντερ στον ημιτελικό και σίγουρα μιας εκ των δύο στον τελικό σηματοδοτεί και την επιστροφή των δυο τους και σε διεθνές επίπεδο μετά το εγχώριο, γιατί είναι δύο ομάδες οι οποίες την περασμένη δεκαετία πέρασαν μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης. Θα θυμάστε κυρίως τα μέσα της δεκαετίας του 10 που τερμάτιζαν στα μισά, ακόμα και στα μισά της βαθμολογίας της Serie A, χωρίς να έχουν και παίχτες που στην πλειοψηφία τους αρμόζουν στο μέγεθος αυτών των δύο ομάδων. Όμως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια την επιστροφή τους ξανά σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Ίντερ πήρε το πρωτάθλημα το 2021 μετά από 11 χρόνια. Η Μίλαν το πήρε πέρσι και αυτή μετά από 11 χρόνια. Με τις επιτυχίες αυτές δήλωσαν ξανά παρούσες και πλέον φωνάζουν πως έχουν επιστρέψει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η κόντρα τους και σίγουρα στην αρχή της σεζόν κανείς δεν περίμενε μια εκ των Μίλαν και Ίντερ να παίξει τελικό. Τα έφερε έτσι όμως και η κλήρωση, καθώς θυμίζω ότι βρέθηκαν αμφότερες και στο θεωρητικά πιο βατό ταμπλό. Η Μίλαν βγήκε νικήτρια από τα διπλά μάτς με την Τότεναμ και την ιταλική μονομαχία με την Νάπολη. Η Ίντερ έπεσε πάνω στις πορτογαλικές ομάδες, αρχικά απέκλεισε την Πόρτο και στη συνέχεια την Μπενφίκα. Ενώ πολύ σημαντικό και για τις δυο τους είναι ότι η Νάπολη ξέφυγε αρκετά νωρίς στη βαθμολογία στην Ιταλία και αυτό τις έκανε να ρίξουν περισσότερο το βάρος στο Champions League. Κουβαλάνε και οι δύο βέβαια μεγάλο ειδικό βάρος στη φανέλα σε αυτή την διοργάνωση. 7 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης η Μίλαν, δεύτερη πιο επιτυχημένη ομάδα πίσω από τη Ρεάλ, 3 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ίντερ. Και όλα αυτά τις έχουν φέρει λίγα βήματα από το να καταφέρουν κάτι αναπάντεχο, να βρεθούν στον τελικό της πόλης και γιατί όχι στην κατάκτηση του τροπέου, έστω και αν θα είναι outsider και οι δύο, αν καταφέρουν να προκριθούν. Η πρωταθλήτρια Ιταλίας Μίλαν μεταξύ άλλων διαθέτει έναν από τους καλύτερους goalkeepers της οργάνωσης, τον Μάικ Μενιάν, που από τότε που επέστρεψε στο δεύτερο μισό του σεζόν από τραυματισμό είναι καθοριστικός στα νοκάουτ. Είχε αποκρούσει και πέναλτι στη Ρεβάντ με την Νάπολη, θυμίζω. Έχει έναν από τους κορυφαίους αριστερούς εξτρέμ στην Ευρώπη, που είναι ο Ραφαέλ Λεάο. Θα δούμε βέβαια αν θα καταφέρει να αγωνιστεί, γιατί αποχώρησε τραυματία στο τελευταίο μάτς με τη Μίλαν. Θα είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τον Ρωσονέρη, εάν δεν παίξει κόντρα στην Ίντερ. Έχει μοιράσει 5 assist στη φετινή διοργάνωση ο Λεάο, να πούμε. Μεταξύ των οποίων η μαγική assist με τη φοβερή ενέργεια που έκανε στο παιχνίδι με την Νάπολη για τον γκολ του Ζιρού. Και φυσικά ο Ζιρού μπορεί να αποτελέσει και αυτός κομβικό παράγοντα. Είναι πρώτος σκόρερ της Μίλαν με 5 γκολ φέτος στο Champions League. Από την άλλη, η Ίντερ έχει τα δικά της ατού. Δείχνει να έχει βελτιωθεί και στην Ιταλία, γιατί πέρασε μια περίοδο ντεφορμαρίσματος πολύ μεγάλη η ομάδα του Ιντζάγκη. Ο Ιντζάγκη είναι ένας προπονητής που δείχνει να τα καταφέρνει καλύτερα στις νοκάουτ διοργανώσεις. Έχει στο παλμαρέ του 2 κύπελλα Ιταλίας και 4 Super Cup Ιταλίας και τώρα έχει φτάσει την Ίντερ και μια ανάσα από τον τελικό, δουλεύοντας και διαρκώς υποπίεση. Έχει και η Ίντερ ένα εξαιρετικό τροματοφύλακα, τον Αντρέο Νάνα, ο οποίος πρέπει να σας πούμε πως έχει τις περισσότερες αποκρούσεις στο φετινό Champions League και τα περισσότερα clean sheets. Είναι σημαντικό να το αναφέρουμε αυτό. Μπορεί να παίξει ρόλο στις δύο αναμετρήσεις. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες δείχνει και αυτός να φορμαρίζεται στα τελευταία παιχνίδια. Ο Λουκάκου δείχνει να φορμαρίζεται στα τελευταία μάτς και είναι πολύ σημαντικό αυτό για την Ίντερ. Δεν είχε τον γνωστό Λουκάκου στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν. Και φυσικά υπάρχουν και άλλοι παίχτες που μπορούν να κάνουν διαφορά. Ο Τσαλχάνογλου, ο Μπαρέλα στο κέντρο είναι τέτοιοι παίχτες. Μια ομάδα Ίντερ η οποία ίσως κόντρα στο ρεύμα της εποχής παίζει χωρίς εξτρέμ ουσιαστικά. Παίζει με full backs και με δύο επιθετικούς μπροστά. Το λέω γιατί σχεδόν πάντα γινόταν αυτό, αλλά ειδικά το τελευταίο καιρό βλέπουμε να πρωταγωνιστούν τα εξτρέμ και κυρίως τα αριστερά εξτρέμ, με τον Βινίσιο στη Ρεάλ, τον Εμπαπέ για παράδειγμα στην Παρί, τον Κβαρατσχέλια στην Νάπολη, τον Λεάο στην Μίλαν, τον Ράσφορντ στην Manchester United. Αρκετές ομάδες έχουν πολύ σημαντικές μονάδες στα φτερά και ειδικά στην αριστερά. Η Ίντερ δεν είναι τέτοια ομάδα, έχει διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των παιχνιδιών, διαφορετικό στυλ ποδοσφαίρου παίζει ο Ιντζάκη, διαφορετικό σύστημα, αλλά έχει αποδειχθεί και αυτό επιτυχημένο τουλάχιστον στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Να πούμε πως η Μίλαν θα ψάξει την πρώτη της παρουσία σε τελικό μετά το 2007 και το θρίαμβό της στην Αθήνα, τότε που είχε νικήσει 2-1 τη Λίβερπουλ και είχε πάρει τη ρεβάνς για τα όσα έγιναν στην πόλη 2 χρόνια νωρίτερα. Από τότε έχει να βρεθεί σε τελικό η Μίλαν, 16 χρόνια δηλαδή. Και η Ίντερ θα ψάξει και αυτή την πρώτη της παρουσία σε τελικό μετά το 2010 και το ιστορικό εκείνο τρέμπλ με τον Μουρίνιο, τον τελικό της Μαδρίτης κόντρα στην Bayern. Είναι το 2-0 κόντρα στους Βαβαρούς. 13 χρόνια έχει να βρεθεί σε ένα τελικό Champions League η Ίντερ. Έχουν και δύο ραντεβού με την ιστορία, αν μη τι άλλο. Και αυτά ήταν κάποια πολύ ενδιαφέροντα δεδομένα που ήθελα να αναφέρω για την τελική τετράδα του Champions League. Θα μας κρατήσει αγωνία σίγουρα. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής στην διοργάνωση δεν έχουμε μεγάλες συγκινήσεις
Αν καθίσετε και το σκεφτείτε, δεν έχουμε το πολύ μεγάλο δράμα μέχρι στιγμής στην φάση των νοκάουτ. Ας ελπίσουμε να μας αποζημιώσει η διοργάνωση με τα όσα θα γίνουν στα ημιτελικά και φυσικά στον τελικό τον Ιούνιο. Και θα μιλήσουμε πολύ και στην εκπομπή την επόμενη για τα όσα έγιναν στα πρώτα παιχνίδια των ημιτελικών του Champions League και να δούμε τα δεδομένα και για τις revanche. Και φυσικά λίγο πριν κλείσουμε, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ημιτελικά και στις άλλες δύο ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στο Europa League έχουμε δύο φοβερά παιχνίδια, Juventus Sevilla και Roma Leverkusen την Πέμπτη, και εδώ δύο ιταλικές ομάδες, όπως είπαμε πριν. Το Roma Leverkusen πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και θα δούμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και από τις δυο τους σε αυτά τα μάτς. Στο Juventus Sevilla έχουμε μια ομάδα η οποία ξέρει όσο καμία να φτάνει στην επιτυχία του Europa League, τη Sevilla, και μια ομάδα του Juventus η οποία θέλει να σώσει την χρονιά της φέτος, παρά το γεγονός ότι πήρε πίσω τους βαθμούς στην Ιταλία και είναι γερά στην τετράδα μέσα, μέσω της κατάκτησης του Europa. Και φυσικά υπάρχουν και τα ημιτελικά σε conference, West Ham Alkmaar, Fiorentina Βασιλεία. Θα πούμε πολλά περισσότερα στην εκπομπή της επόμενης εβδομάδας, θα σχολιάσουμε τα πρώτα μάτς, τι ακριβώς είδαμε και τι να περιμένουμε από τις revanche που θα γίνουν άμεσα την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή για να σχηματιστούν οι τελικοί των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σε μια εβδομάδα πάλι εμείς. Ο Ανδρέας Λεκάκης ήταν μαζί σας, παρέα εδώ αυτή την ώρα στο ραδιόφωνο του NSTV. Να είστε καλά, τα ξαναλέμε σε λίγες μέρες. Γεια σας.